Σήμερα θα φτιάξουμε lemon pie και θα ξεκινήσουμε με τη ζύμη μας. Φτιάχνοντας αρχικά σε σκόνη τριμμένο αμύγδαλο 130 γραμμάρια και βάζοντας μετά στο πολυκοπτικό μας 112 γραμμάρια βούτυρο κρύο σε κομματάκια, 90 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν λίγο αλάτι. Θα προσθέσουμε στη συνέχεια τα 130 γραμμάρια το τριμμένο αμύγδαλο σε σκόνη που φτιάξαμε λίγο πριν και ένα αυγό. Τα χτυπάμε όλα στο πολυκοπτικό μας μέχρι η ζύμη μας να είναι έτοιμη όπως βλέπετε εδώ. Αυτή λοιπόν τη ζύμη θα την βάλουμε σε μευράνι και θα την βάλουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Μετά από μία ώρα θα την στρώσουμε στην ταρτιέρα μας και θα την ξαναβάλουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά με 30 λεπτά. Μετά θα τη βγάλουμε, θα τη τρυπήσουμε καλά και θα βάλουμε πάνω της βάρος με όσπρια και θα τη βάλουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 10 με 15 λεπτά με το βάρος και άλλα 10 χωρίς το βάρος. Όσο ψήνεται, εμείς θα φτιάξουμε την κρέμα μας. Ξεχωρίζουμε σε ένα μπολ 3 αυγά και 2 κρόκους και βάζουμε σε κατσαρολάκι 75 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια μέλι, σε μέτρια φωτιά το κατσαρολάκι μας το έχουμε, προσθέτουμε 120 ml χυμό λεμόνι και ξύσμα από 3 λεμόνια, μία βανιλίνη και τριμμένο τζίντζερ. Όλα αυτά σε μέτρια φωτιά, τα αφήνουμε και γίνεται. Βγάζουμε την τάρτα μας από το φούρνο και την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και προσθέτουμε το μείγμα το ζεστό σιγά σιγά στα αυγά μας και μετά τα αυγά πάλι στο κατσαρολάκι σε πολύ χαμηλή φωτιά τα χτυπάμε μέχρι το μείγμα μας να πήξει όπως βλέπουμε εδώ. Το τραβάμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 50 γραμμάρια βούτυρο το οποίο το αφήνουμε να λιώσει και ανακατεύουμε. Το περνάμε από σίτα όλο το μείγμα, μήπως έχει μείνει κάποιος κρόκος, κάτι, και βάζουμε το μείγμα μας αφού λίγο γίνει πιο χλιαρό στην τάρτα μας και πάλι στο φούρνο για 8 λεπτά. Η τάρτα μας είναι έτοιμη, τη βάζουμε στο ψυγείο όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι να τη σερβίρουμε.